Puntino. Γιατί κράζεις ρε πάζω τότε γαμώ με κράζεις έλεγε δηλαδή και με βρίζετε. Τα παιδιά το είπα και εγώ να μην τα βρίζουν και να μην σχολιάζουν αλλά το συνεχίζουν και δεν είναι σωστό. Όχι αμάν, επιτέλους όλα μωρή άσπα. Ναι, οκ. Κρίμα το δικό σου παιδί. Κρίμα το δικό σου παιδί. Άσε λίγο το σχόλιο και μίλησέ μου τώρα. Γιατί λες ότι είπες μόνο για τα φρύδια μου και εγώ σε έβρισα. Ναι, ακριβώς. Έτσι έγινε. Ναι, έτσι έγινε. Έτσι έγινε. Που είχες ένα βίντεο μου και σχολίαζες και έβριζες. Έτσι έγινε. Και εγώ τα σχόλιά μου στα βίντεο μου μπορεί να δω κάποιο πρώτα και μετά να δω κάποιο άλλο. Δεν ξέρω τι σου ήρθε. Μπορεί, εντάξει, το έγραψα άσχημα. Αυτό το παραδέχομαι. Όχι, δεν το ότι το έγραψα άσχημα. Ε? Ναι. Ναι, ναι, για δεν θυμάμαι πώς ακριβώς το έγραψα. Μπορείς να μου θυμίσεις εσύ τι ακριβώς σου έγραψα για τα φρύδια σου. Αν θες να λέγεσαι γυναίκα, φτιάξε το φρύδι, κάτι τέτοιο. Δεν είπες αυτό. Γράφεις πρώτα ένα σχόλιο, σου απαντάνε, ξαναγράφεις, σου ξαναπαντάνε, αρχίζεις και βρίζεις. Και δει τώρα αυτή έτσι όπως είναι θεωρείται ότι είναι γυναίκα. Όχι, στο σχόλιο με τα φρύδια πώς σου το έγραψα, θύμισέ μου. Λες μόνο ένα. Ενώ έχεις γράψει 100 σχόλια. Από κάπου σχόλια. Πρέπει να αρχίσουμε. Από κάπου πρέπει να αρχίσουμε. Θύμισέ μου πώς σου το έγραψα με τα φρύδια. Δεν θυμάμαι πώς ακριβώς το έγραψες. Πάντως αυτό δεν ήταν το πρώτο σχόλιο σου. Δεν ήταν το πρώτο σχόλιο σου. Το πρώτο ήταν. Το πρώτο δεν ήταν το πρώτο. Δεν ξέρω αν έγραψε κάποιος κάτι και σχολίασα κι εγώ. Δεν θυμάμαι με όλο το μπούγιο που έχει γίνει. Προφανώς, 150 μηνύματα και τώρα γράφουνε. Αλλά τα φρύδια σου είναι απέσια κατά τη γνώμη μου. Μου! Ναι, άλλο αυτό. Δηλαδή, άλλο αυτό. Εγώ δεν μίλησα για τα φρύδια. Είναι κατακριτέο. Δεν μπορείς να τα αλλάξεις. Πώς δεν μπορώ, όποτε θέλω. Ό,τι θέλω okay, αλλάζω, εγώ, όποτε θέλω. Εγώ από το αριστερό μάτι... Από λάθος του γιατρού, όπως με τράβηξε και ξεγέννησε τη μάνα μου τα παλιά τα χρόνια, δεν βλέπω καθόλου. Δεν έχω ορατότητα από το αριστερό μάτι. Οπότε αυτό είναι ρατσισμός και προσβλητικό. Γιατί το να πεις σε κάποιον, πώς είσαι έτσι, έχεις άσχημα φρύδια. Ακόμα και γαμώ το σπίτι σου να πεις, έχεις άσχημα φρύδια, φτιάχνεται. Ναι. Δεν μπορεί ο άλλος να προσβληθεί με αυτό. Είπες αυτό, σε ξαναρωτάω. Δεν θυμάμαι πώς το είπα, σου ξαναλέω. Και εγώ σε ρωτάω, είπες μόνο αυτό. Και έκανα εγώ το βίντεο. Όχι, σου είπε, επειδή είπα δεν σταματά... πάρα πολλά γιατί διάβασα πάρα πολλά. Όχι από σένα, από άλλους. Εγώ προτρέχουν πιστεύω. Πριν διαβάσουν το αρχικό, γιατί τους τρώει ο κόλος τους, τι να βρίσουν και να κάνουν καυγά. Εσύ έκραζες εμένα. Αντιμιλούσες με κάποιους ανθρώπους και εσύ έκραζες εμένα χωρίς καν να με ξέρεις. Ναι. Και γιατί εγώ έκανα το πρώτο βίντεο, κάνω το δεύτερο βίντεο και στο τρίτο βίντεο. Και στο τρίτο βίντεο σου λέω, επειδή δεν θέλω να σε βρίσω, εγώ τα φρύδια μου, το τρίτο μου βίντεο ήταν αυτό. Πρόσεχε. Το τρίτο μου. Εθένα το τρίτο σου και εγώ το και είδα πρώτο. Τα τρία βίντεο, για να κάνω το τρία βίντεο, είχες γράψει ήδη 50 σχόλια. Για να γράψω εγώ το είδα πρώτο. Το τρίτο μου βίντεο, εγώ τα φρύδια μου και τα βυζιά μου τα αλλάζω όποτε θέλω. Ενώ εσύ κοιτάς δεξιά και αριστερά, γι' αυτό έχεις κόμπλεξ και κράζεις, ήταν το τρίτο μου βίντεο, μετά από 50 σχόλιά σου. Εγώ είδα, ναι, γι' αυτό εγώ το είδα πρώτο. Επειδή εγώ έγραφα, ενώ εσύ ανέβαζες βίντεο, κατάλαβες. Αυτό σου είπα κι εγώ. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι τα σχόλια δεν ήταν έτσι. Ναι, αλήθεια. Και τι αλήθεια εγώ... παραμείνει, να το σου γράφει ο άλλος. Η άσπα είναι νούμερο ένα. Κάτσε λίγο. Σου γράφει ο άλλος. Η άσπα είναι νούμερο ένα και είσαι ένα τίποτα. Ο καθένας είναι κάτι. Δεν υπάρχουν μηδενικά στη ζωή μας.
Τι? Εγώ σου αντιμίλησα, εγώ σε έβρισα. Δεν θυμάμαι, νομίζω οι υπόλοιποι. Τότε. Δεν θυμάμαι. Εσύ το κόλλημα δεν μόνο μαζί μου, αυτό δεν που είπες για το μάτι μου. Όπως σε πειράζει εσένα, η ναι, αλλαγή φύλου, το φύλου, 50, το μάτι, έχεις πει με 50 πειράζει και αρνητικά εμένα. σχόλια και σου έκανα δύο. Τι? Έκανες 50 αρνητικά σχόλια και σου έκανα δύο βίντεο. 50 σε σένα ή 50 σε άλλους για εσένα. Έχει διαφορά. 50 σε το άλλους να και μου ένα και λέει ο εμένα, που δεν σε άλλος. έχω βρει ποτέ και δεν έχω ασχοληθεί με το όνομά σου ποτέ. Ναι, εγώ σε έχω μπλοκάρει Και πολλές κάθεσαι και φορές λες, και και σε κάθεσαι και κάθε. λες, άντε τώρα, τι είπες, κάτσε να δεις πώς ακριβώς το είπες. Ναι, έβαλε βυζιά και τι νομίζω ότι είναι θηλυκό. Αγάπη μου, εγώ είμαι πιο θηλυκό από σένα και στη συμπεριφορά και στα βυζιά και παντού είμαι πιο θηλυκό από σένα, όπως και να το κάνεις. Δεν μπορείς να το λες αυτό, γιατί εγώ έχω γεννηθεί Το θηλυκό, λέω γιατί ενώ σε εσύ όλο, έχεις. δες μας δίπλα-δίπλα. Δες μας δίπλα-δίπλα, απλά. Είμαι πολύ πιο θηλυκό από σένα και είμαστε Εγώ δίπλα-δίπλα. είμαι Και μέσα δεν στο είμαι 60 σπίτι και χρονών. δεν είμαι στημένη. Έτσι χρειάζεσαι να στηθείς. Και δεν είμαι 60 χρονών. Χρειάζεσαι. Εντάξει. Χρειάζεσαι να βαφτείς. Δεν Χρειάζεσαι να χρειάζεται καθόλου να βαφτώ. φτιαχτείς. Άμα θέλεις και βάφομαι και τώρα και πάλι Είμαι θα είμαι στο πιο όμορφο από σένα. σπίτι μου. Έχω κάνει μπάνιο και φοράω αυτά που φοράω σπίτι μου. Δεν φτιάχνομαι Μόνο για πιο το χωρά, δεν TikTok. άλλο. Έχεις μπει ποτέ σε βίντεο μου να με δεις και άβαφη? Όχι. Δεν έχεις ψάξει, απλά είδες ένα βίντεο και είπες τώρα Μα εδώ θα δεν κράξουμε. ακολουθώ εσένα. Και Ναι, απλά μάλιστα είδες το ένα βίντεο, σβήνω. απλά είδες ένα βίντεο και είπες σήμερα, αχα, τι έχουμε να κάνουμε, ας κράξουμε. Όχι. Είπα όχι, γάμο την Χωρίς να σε πουτάνα μου, ενοχλήσω, πάλι αυτό το χωρίς βγάζω να έχω αυτό. ασχοληθεί μαζί σου ποτέ, χωρίς να έχω αναφέρει το όνομά σου ποτέ, χωρίς να σου έχω γράψει έστω και ένα αρνητικό σχόλιο, το οτιδήποτε, και κάθεσαι και με κράζεις κάτω από βίντεο μου, χωρίς λόγο, και ότι τι. Και εσύ, ας πούμε, που είσαι ανώτερη δύναμη, Ναι. μου, θα σου ήταν πολύ δύσκολο να πεις ότι μπορεί να μου πάει αυτό το σχήμα φρυδιών και μπορεί και να τα αλλάξω. Και να το σταματήσεις Γιατί εκεί, να μην το κόλλησες το σχήμα συνεχίσεις φρυδιών, όλα τα άλλα που είπες πού πήγανε, κόλλησες τα φρυδιά. Όλα τα άλλα που έγραψες πού είναι. Και οι άλλοι και είπα κι εγώ. Εγώ Τι ξεκίνησα από το είπες, φρύδι, τα φρύδια δεν το ξέρεις πότε τα καταλαβαίνω. είπες, μετά από 15 μηνύματα. Εγώ δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο. Δεν Πώς δεν έχω θυμάσαι, τα έγραψες λόγο. και τώρα δεν θυμάσαι. Θυμάσαι μόνο όταν σε συμφέρει. Αυτός που σχολίασε, ένας Θυμάσαι που μόνο είναι όταν σε γκέι. συμφέρει. Όχι, δεν με συμφέρει κάτι. Κάτι τι. Έχω το σπίτι μου να ασχοληθώ. Δεν έχω το TikTok να με Α, συμφέρει σου είπα και ή γιατί να ασχολείσαι σήμερα όλη μέρα μαζί μου, δηλαδή. τι. Αφού έχεις το σπίτι σου και δεν κάθεσαι στο σπίτι σου και ασχολείσαι μαζί μου, το τι θα κάνω εγώ και πώς θα το κάνω και άμα το κάνω. Απλά είμαι κομμώτρια και βάσει της Ναι. κομμωτικής σας έχω ασχοληθεί και με την αισθητική. Ναι. Εγώ δεν ξέρω πού δεν είδες ή ποιο είδες πρώτο. Εγώ είπα πραγματικά για τα φρύδια σου και είπα στο πρώτο σχόλιο εύχομαι να μην τα έχεις τατουάζ και να είναι με μαρκαδόρο. Αυτά τα σχόλια όταν γράφεις πρώτο σχόλιο σου απαντάνε, πας δεύτερο σχόλιο και απαντάς. Απάντηση στην απάντηση πάνε με τη σειρά, δεν έρχεται πρώτο και δεύτερο γιατί είναι απάντηση στην απάντηση. Πάνε προς τα κάτω, δεν πάνε προς τα πάνω. Μην Εμένα μου μπερδεύεσαι. έρχονται 200 μαζί και πρέπει να βρω ποιο είναι πρώτο. Εσύ δεν ξέρω αν είσαι πάνω από μία οθόνη και κάθεσαι και κοιτάς. Επίσης εγώ είμαι μέσω κινητού. Δεν ξέρω αν Γιατί εσύ εγώ είσαι δεν μέσω παίρνω τον υπολογιστή υπολογιστή ή από που τον δορυφόρο. είσαι από υπολογιστή, είπες. Από κινητό είμαι, δεν είμαι από υπολογιστή. Τι να σου πω. Μπορεί να έχεις καλύτερο κινητό από μένα. Εμένα τα μου έρχονται 200 σχόλια και μάλιστα Ναι. μπήκανε οι δικοί σου, οι ακόλουθοι, να σχολιάζουν το κάθε βίντεό μου. Έψαχνα να βρω πού είναι τα σχόλια. Τι να κάνω. Είμαι Δικά σου τα άπιστη, βίντεο, αυτό που μου εκτός λες από τώρα, αυτό που μου άσχημη, λες τώρα. είμαι άπιστη και στο TikTok. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτό που λες τώρα δεν στέκει, γιατί αυτά που γράφανε στα δικά σου τα βίντεο με τα δικά μου τα βίντεο που έκραζες δεν έχουν καμία σχέση. Ναι, τα γράφανε οι δικοί σου. Ότι είσαι κάτι καλύτερο από μένα. Θα Λοιπόν, συνεννοηθούμε ποιος το είναι επιτείο. ρατσιστής. Ποιος είναι ρατσιστής. Αυτοί που τώρα βρίζουνε
Άσχημο, στόκο, βρώμα, πουτάνα, η μπακατέλα, η Όλη αυτή χαμά. την περιζημία για το Ποιος βίντεο είναι που αυτό? κάναμε, γιατί ξεκίνησε. Εγώ δεν ήρθα να σε βρίσω. Εσύ ήρθε και με έβρισε. Όποιο και να το ξεκινάει, υποτίθεται ότι αυτή Όταν είναι όχι, όταν το όριμη. Δεν κάνει, είναι όταν ξεκινά αρχικές. κάτι, να έχει και τι συνέπειε. Δεν υπάρχουν συνέπειες σε αυτά τα Δεν πράγματα. ήρθε Υπάρχουν κανεί γνώμες. από όλου αυτού να Δεν σε είναι βρίσει η τα καλά αλήθεια δεδομένα. του Θεού. Δεν είναι η Τι? αλήθεια του Θεού. Δεν είναι ο Θεός. Είναι η άποψή μου. Και αυτή Που την την άποψή έχεις του δεν. σχεσμένη γιατί έχεις τη ζωή σου. Και αυτή την Είναι η άποψή του άποψή λένε. μου. Και αυτή την άποψή του λένε. Όχι, κοπέλα μου. Όταν ανακατεύουν Πώς όχι. παιδιά. Ναι. Παιδιά. Η Ναι, κόρη ναι. μου είναι 7 χρονών. Έτσι. Ναι, ναι. Όταν ανακατεύουν παιδιά, απλά είναι όταν το κλείσουμε να τους βρω και να τους γαμίσω τον αγάμητο. Γιατί Ναι, εμένα ναι. και σένα το δέχομαι. Το δέχομαι. Χαίστηκα τι θα μου πούνε. Χαίστηκα τι γράφουν από κάτω. Αλλά για την 7χρονη κόρη μου δεν θα μου πει κανένας. Αγάπη μου, καταλαβαίνεις τι λες. Καταλαβαίνεις λίγο Τι τι λέω. λέω? Όταν πας και Λέω βρεις ότι ένα προφίλ δημόσιο, περίμενε. Όταν πας και βρεις ένα προφίλ δημόσιο, ο κάθε ένας και θα έρθει και θα σου πει ό,τι θέλει. εσύ δεν Πήγες έχεις και καταλάβει έδειξες κάτι. δημόσιο χωρίς λόγο. Ναι. Ποιοι Και είναι αυτοί οι έρχονται και ακολουθείς βρίζουν σου? χωρίς λόγο. Τι δεν καταλαβαίνεις. Ποιοι είναι οι ακολουθείς σου και γιατί σε στηρίζουν? Η ακόλουθή μου είναι 27 Για αυτό χιλιάρικα. που είσαι και για την καλή ψυχή που γράφουνε? Δεν ξέρω, δεν με ξέρεις σαν άνθρωπο. Δεν έχεις πει ποτέ σε live μου, δεν έχεις παρακολουθήσει βίντεο μου όπως είπες. Δεν Όχι, ξέρεις για όχι. μένα πράγματα. Την άποψή σου ρωτώ. Την άποψη τη δικιά σου, όχι εγώ. Εγώ Την δεν έχω άποψή μπει, σου ναι. λέω κι εγώ. Και εγώ την άποψή μου σου λέω. Δεν την άκουσα. Δεν ξέρεις καν τι προφίλ έχω. Δεν ξέρεις τι δίνω στον κόσμο που με ακολουθεί. Δεν με ακολουθεί τυχαία σε ένα προφίλ 50.000 και σε άλλο προφίλ 30.000 άτομα. Γιατί Ναι, τους πουλάω γιατί είσαι πορνεία όπως ακριβώς λες για εσύ, τη όπως δική γράφεις σου. εσύ και λες ότι τους πουλάω εγώ πορνεία και τέτοια. Πού έγραψα για πορνεία? Πριν λίγο το είπες. Εγώ δεν είμαι πόρνη, είμαι η Άσπα είναι πόρνη. Όταν Όχι, ήμουν με μέσα είπανε live. πουτάνα και ότι η Άσπα είναι κυρία. Και λέω, Σε αφού μας είπανε ξέρεις πουτάνα τόσο και εσύ πολύ, είπες είναι γυμένη. τυχαία. Ναι. Άρα έχεις πρόβλημα μαζί μου. Σου έχω γίνει αιμονή. Τρομερή, δεν θα κοιμηθώ το βράδυ. Να μην κοιμηθείς γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι θα Γιατί σου. σε ακολουθούνε, δεν μου είπες. Σου εξήγησα. Γιατί δεν δείχνω το προφίλ το δικό σου. Γιατί? Δεν δείχνω το προφίλ το δικό σου. Βλέπουνε κάτι και καλά το αποδέχονται και καλά γλύφουνε και νομίζουν ότι θα γίνουν κάποιοι δίπλα σου. Γιατί να γίνουν κάποιοι. Ποιος Χωρίς είπε ότι να θα γίνουν σέβονται, κάποιοι. χωρίς να Ναι. εκτιμούνε. Απλά Τι λένε, ακριβώς, τον ας πούμε, βρίσιμο. τι, Τι να εκτιμούν όχι, τον βρίσιμο. εσένα. Εσένα λέω. Τι να σεβαστούν και τι να εκτιμήσουν τον βρίσιμο. Γιατί τους βρίζεις? Για σένα λέω. Εγώ λέω για σένα. Σε Εμένα δεν με βρίζουν. ακολουθούν και λένε, α, θα γίνουμε διάσημοι. Τι όμορφη που είσαι και ναι, εγώ σε αποδέχομαι και Τι κάνω και ράνω. Και τώρα μπαίνουν να σε υποστηρίξουν και καλά ποιοι. μαζί σου. Ποιο είπε ότι όλοι αυτοί που ακολουθούν, σε ακολουθούν γιατί θέλουν να γίνουν διάσημοι. Εσύ όποιον ακολουθεί Πάρα το πολύ. προφίλ σου, να ακολουθεί γιατί θέλει. Διάβασα τα Μέσα είμαι. σχόλια. Ζηλεύεις Είμαι γιατί η μέσα. Άσπα είναι διάσημη, μου γράφουνε. Είμαι μέσα. Αυτό πιστεύουνε. Ήμουνα μέσα. Ήμουνα μέσα. Το διάβασα. Τα έβλεπα όλα. Πριν λίγο ήμουν στο προφίλ σου. Δεν Και εγώ σου πρόλαβα λέω, τα δω όλα. εσύ αυτού που ακολουθεί, του ακολουθεί γιατί είναι διάσημο και θε να γίνει διάσημο, ή γιατί γουστάρει αυτού που του ακολουθεί. Ακολουθώ βασικά όποιους με ακολουθούν και ελάχιστα μερικούς που μ' αρέσουν, Του που αρέσει. χορεύουν και τέτοια. Ποια είναι η διαφορά. Το TikTok δεν το έχω για να με ακολουθούν και να τους ακολουθώ. Το έχω για να Ναι, βλέπω τι παιδί, ναι. Δεν ανεβάζουν. καταλαβαίνω τη διαφορά από αυτό που λες εσύ με αυτούς που με ακολουθούν. Ότι εμένα δεν με ακολουθούν γιατί για να γίνουν κάποιοι δεν ξέρω εγώ τι, να με γλύφουνε. Ποιος με γλύφει, Χριστιανή μου, πας καλά. Αυτοί που και καλά υποστηρίζουν το διαφορετικό.
Και που στην πραγματικότητα στον τρόπο δεν το υποστηρίζουν. Καταλαβαίνεις. Αν ερχόμουν κι εγώ και σε έπαιζα στα καλά καθούμενα, να σε έκραζα στα καλά καθούμενα, χωρίς λόγο από πουθενά, και εμένα θα με βρίζανε. Εσύ, εάν με έβριζες, το μόνο που θα γινόταν ήταν σου κάνω έναν αποκλεισμό. Πολύ απλά. Δεν υπάρχει λόγο συνέχεια. Εκεί δεν υπάρχει αυτό, γιατί έχω το TikTok ένα χρόνο και δεν έχω βρει ούτε έναν άνθρωπο. Ούτε έναν. Και όλοι αυτοί που σε βρίζουν. Δεν με απασχολεί, με βρίζουν. Αλλά εσύ το τερμάτισες. Αυτό λέω. Με μένα γιατί ασχολήθηκες. Αυτό λέω. Εσύ το τερμάτισες. Απλά προς... Γιατί οι άλλοι γράφουν... Περίμενε, οι άλλοι γράφουν ένα σχόλιο. Οι άλλοι γράφουν ένα σχόλιο και το σβήνω. Εσύ δεν έγραψες μόνο ένα, έγραψες 50. Απάνταγα σε αυτά που μου λέγανε. Προφανώς. Με πώς απάνταγες όμως. Αυτό έχει σημασία. Το πώς απαντάς. Οι άλλοι γράφουν ένα σχόλιο, απαντάει κάποιος και δεν ξαναπαντάνε. Απλά είπαν αυτό που θέλανε για μία φορά. Μετά το σβήνω και το λένε το θέμα. Εσύ το συνέχιζες. Έκανα βίντεο και το συνέχιζες. Ξανακάνω βίντεο και το ξανασυνεχίζεις. Δεν το σταμάταγες για να το σταματήσω. Δηλαδή θα έχω 200 άτομα να μου χαλάνε το TikTok που δεν έχω ξανασχοληθεί με τέτοια πράγματα. Ναι. Δεν έχω κράξει κανέναν. Έχω κάνει ντουέτα με ανθρώπους που έχουν νοητική στέρηση, έτσι. Και δεν προσβάλλομαι, γιατί δεν είμαι καλύτερη τους. Ποιοι είναι αυτοί που θα μου ρεζιλέψουν και θα μου χαλάσουν ένα παιχνιδάκι, γιατί παιχνίδι είναι για μένα το TikTok. Ποιοι είναι αυτοί. Είπα μια άποψη, στόπος εκεί. Γιατί βρίζετε εκεί. Από τη στιγμή που προσβάλλεις τον άλλον, πάει να είναι άποψη. Έπρεπε να το σβήσεις, κοπέλα μου. Από τη στιγμή που προσβάλλεις τον άλλον, η άποψη πεθαίνει. Τέλος. Λες την άποψή σου ήρεμα, χωρίς να προβάλλεις τον άλλον. Όταν προσβάλλεις τον άλλον, πάβει να είναι άποψη και είναι προσβολή. Ναι, αλλά μάθε και ο λόγος... συγχωρείς αυτά τα δύο. Λέω την άποψή μου και λέω την άποψή μου. Ποια άποψη. Προσβάλλεις, δεν λες την άποψή σου. Για άλλον μπορεί να είναι προσβολή. Για μένα μπορεί να είναι η άποψή μου. Δεν είναι άποψη, Χριστιανέ μου, καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα. Όταν κάθεσαι και κατηγορείς έναν άνθρωπο χωρίς να το ξέρεις, είναι προσβολή. Μάθε να ξεχωρίσεις πότε είναι η άποψη και πότε είναι η προσβολή. Είναι ίδια. Εμένα μπορεί να μου πει όλος. Δηλαδή, άμα σου πούνε εσένα τώρα, άμα σου πούνε τώρα εσένα, άμα σε βρίσουν τώρα εσένα πολύ άσχημα, δεν είναι. Αυτά όλα που γράφουν που σε βρίζουν από κάτω, δεν είναι προσβολή. Είναι άποψη. Γιατί τα παίρνεις σαν προσβολή και σαν μπούλινγκ. Είναι άποψη, Χριστιανέ μου. Άποψη είναι όταν δεν χρησιμοποιείς βρισκές. Είναι άποψη. Τώρα το είπες μόνη σου. Είναι το ίδιο. Είναι άποψη. Αναλόγως. Το είπες μόνη σου. Ναι. Ό,τι και να πει. Και εσύ όλα αυτά που είπες ήταν προσβλητικά. Όλα αυτά που είπες ήταν προσβλητικά. Άκουσέ με. Όλα αυτά που είπες ήταν προσβλητικά. Από τη στιγμή που δεν είναι άποψη και είναι προσβολή, πάβει να είναι άποψη. Και όλα αυτά που σε βρίζουν από κάτω και σου λένε ό,τι σου λένε, δεν είναι προσβολή. Γιατί τα παίρνεις σαν προσβολή και τους λες ρατσιστές. Λένε την άποψή τους. Μερικοί. Όχι μερικοί, έτσι είναι. Αν κάποιος γράψει ιερόδουλη, θα το προσπεράσω. Αν γράψει κάποιος πουτάνα, θα το θεωρήσω προσβολή. Κατάλαβες. Γιατί? Οι λέξεις αλλάζουν. Ναι, αλλάζουν και όλο γιατί. Το λέει την άποψή του. Λέει την άποψή του, μόνη σου το είπες. Διακριτικός. Διακριτικά. Εσύ τα είπες διακριτικά. Μπορεί να ήμουν λάθος. Δεν είναι άποψη, αυτό λέμε. Μπορεί να ήταν η άποψή μου λάθος διατυπωμένη. Δεν έχουμε 24 ώρες, ούτε είμαστε οι θεοί. Μπορεί να σου έρθει λάθος, όπως λες. Γιατί δεν αφήνουν να ζητήσω συγγνώμη και να αφήσουν να περάσει κάποια ώρα και πέφτουν σαν τα κοτόπουλα. Γιατί αυτό που έκανες είναι λάθος. Τι δεν καταλαβαίνεις. Τι. Αυτό που έκανες είναι λάθος. Ναι, πρέπει να βγω από το live, να δω πώς ακριβώς το έγραψα και να μπω σε προσωπικό μήνυμα να ζητήσω συγγνώμη. Δεν αφορά κανέναν να κάνω live. Αγάπη μου, σου μιλάω, σου μιλάω τόση ώρα. Δεν σε προσβάλλω, δεν σε βρίζω. Τόση ώρα σου μιλάω. Γιατί εσύ σε έβρισα όλα εγώ. Τα σχόλια που έγραψες με πρόσβαλες. Το καταλαβαίνεις αυτό. Δεν σε πρόσβαλα σε απάντηση άλλο. Δεν με έβρισες και δεν σε έβρισα σε απάντηση μιλάς άλλο. Μιλάς για το πρόσωπο όμως που δεν με ξέρεις. Ναι. Μιλάς για μένα χωρίς να με ξέρεις. Εμένα προσβάλλεις, ναι. Δεν προσβάλλεις τον άλλον που το απαντάς. Εσύ δεν πρόσβαλαν εμένα, για εσένα υπερασπιζόντουσαν. Δεν θα συνολικούμε.
Θέλεις ένα Ζάναξ? Όχι, μια χαρά είμαι, ήρεμη είμαι. Για να Δεν παίρνω χάρη. συνεννοηθούμε, όχι για να ειρηνήσεις. Εσύ Κι δεν εγώ καταλαβαίνεις, ήρεμη. εγώ μια χαρά το λέω. Εσύ δεν τα καταλαβαίνεις. Τα καταλαβαίνω, αλλά έχουμε άλλες απόψεις. Και μπορεί να λέμε και τα ίδια πράγματα αλλιώς διατυπωμένα. Αυτό γίνεται. Ναι, αυτό. Γράφω και δεν καταλαβαίνει ο κόσμος, προφανώς. Και δεν Όλος ο κόσμος. Όλος ο κόσμος. Εσύ είπες την άποψή σου και όλος ο κόσμος το πήρε σαν προσβολή. Μόνο εσύ είπες την άποψή σου. Οπότε όλος ο κόσμος όταν προσβάλλει εσένα ή το καθένα, να μην το παίρνεις στραβά, να το παίρνεις σαν... Για φασαρία εδώ μέσα. Δεν καταλαβαίνεις. Τι πράγμα? Ψάχνονται για φασαρία. Αυτό γουστάρουνε. Μπαίνουν και γράφουν. Όταν Ψάχνουν για τα σχόλια. Όταν έρχεται κάποιο από κάτω και σε Μπαίνουν για βρίζει τα τώρα. σχόλια. Μα δεν καταλαβαίνει. Σου λέω τώρα που έρχονται και σε βρίζουν από κάτω, οτιδήποτε και να σου πούνε, μην το πάρει σαν προσβολή. Λένε την άποψή του. Γιατί να σε προσβάλλει εσένα αυτό που θα γράψει ο άλλο, εφόσον δεν σε Δεν με ξέρει. προσβάλλω. Εγώ μόνο τα γράφουν για το παιδί μου. Τους γαμάω τη μάνα. Δεν προσβάλλομαι. Γιατί να προσβληθώ. Από τη στιγμή που για μένα είμαι καλά και για τον άντρα μου είμαι καλά και για τους δικούς μου είμαι καλά, δεν με αφορά η άποψη κανενός. Εσένα γιατί να σε αφορά, δεν κατάλαβα και να σου γράψα κάτι. Γιατί να σε αφορά, δεν είσαι καλά. Ε? Δεν είσαι Εγώ μια καλά. χρήμα, δεν βλέπω. Εσύ Με τους πειράχτηκες δικούς και σου είπες ότι... δικούς. Εσύ πειράχτηκες και μου είπες ότι άνοιξες live και λες ότι εγώ δεν της είπα τίποτα, της είπα μόνο για τα φρύδια της. Αυτή μου είπε ότι είμαι αλήθωρη. Αυτά δεν έλεγες. Ναι. Γι' αυτό άνοιξε Τα live. φρύδια σου μπορούν να αλλάξουν. Το μάτι μου όμως που δεν βλέπει Αλλά δεν μπορεί να γιατί το αλλάξει. παίρνεις. Όταν μου γράφει... Γιατί το παίρνεις, είναι η άποψή μου. Είναι βλαβερή η άποψή σου, αυτό λέω. Η Μα δικιά και μου εσύ δεν είναι για ήταν, τα το φρύδια. ίδιο λέμε. Λέμε τα ίδια πράγματα με άλλα λόγια. Και εσύ αυτά που είπες Αυτό ήταν το ίδιο για μένα. δεν είναι το ίδιο καθόλου. Λοιπόν, Είναι το σαν ίδιο να εννοώ. λέει Λοιπόν, είναι το ίδιο. τότε σε έναν που δεν έχει πόδια, αν σου πει Ναι. μεθαύριο για το χρώμα των μαλλιών του, πες του μη μιλάς εσύ ρε ανάπηρε. Ναι, όταν θα μου πει για το χρώμα των μαλλιών μου, ξέρω να το απαντήσω. Όταν θα με προσβάλλει όμως, καλύτερα να κάτσει στη θέση του και να μην προσβάλλει τον άλλον. Καλό είναι να βλέπουμε την καμπούρα μας πριν κοροϊδέψουμε τον άλλον. Αυτό σου λέω τόση ώρα και δεν καταλαβαίνει. Και εγώ σου εξηγώ ότι δεν ήταν κοροϊδία. Αχ, καθόλου. Έχεις δίκιο. Ας μπει εδώ μέσα ένας στο live που με ξέρει ή που δεν με ξέρει να μου πει, Ναι. εκτός από αυτό που έχει γίνει το σκηνικό με σένα τώρα, Έχει, έχει. αν Έχεις δίκιο. έχω προσβάλει άτομο, χοντρό, αδύνατο, που βγάζουν τα βυζιά τους έξω, τους κόλλους τους έξω, Αλλά ένας θα όχι, βγει και να αυτό. πει. Εμένα μου είπε αυτό. Ένας. Όχι, όχι, αυτό. Όπως λες εσύ την άποψή σου και με προσβάλλει εμένα, είπα και εγώ την άποψή μου. Σίγουρα το πράγμα, τώρα τσακωνόμαστε γι' αυτό. Είπα εγώ την άποψή μου για σένα, είπες εσύ την άποψή σου για μένα. Όλα καλά. Γιατί να το πάρεις σαν προσβολή. Απλά να λες τα πράγματα όπως γίνονται, όχι όπως θέλεις. Όπως λες εσύ, τα βυζιά αλλάζουν, το ένα αλλάζει, το άλλο αλλάζει, το μάτι δεν αλλάζει. Το καταλαβαίνεις μόνος σου αυτό που Τι να είπες. κάνουμε τώρα. Και εγώ είπε και εσύ σε ένα σχόλιο ότι όσε και πλαστικέ να κάνει, η γυναίκα δεν θα γίνει ποτέ. Και εγώ σου απάντησα σε εκείνο το σχόλιο ότι είναι Μα πιο του θηλυκό λέγανε από χρόνια σένα. πολλά. Για ποιο λόγο να σου πούνε χρόνια πολλά. Γιατί δεν μου πούνε αγάπη μου από τη στιγμή που τα άκοψα όλα και έχω γίνει γυναίκα και η ταυτότητά μου είναι γυναικεία. Και άμα στη φέρω στη μούρη, θα στη κολλήσω στη μούρη και θα Δηλαδή σε πάω μπορείς και να κάνεις δικαστικά άμα θέλω. παιδιά. Δηλαδή Τι? μπορείς να κάνεις παιδιά. Πόσε γυναίκε είναι που γεννιούνται γυναίκε και δεν μπορούν να κάνουν παιδιά. Τι θέμα θίγει τώρα, μπορεί να καταλάβει. Όχι, Τι άλλο λε. ζητάω. Περίμενε. Υπάρχουν κάποιε γυναίκε που είναι βιολογικά γυναίκε και δεν μπορούν να κάνουν παιδιά και ταλαιπωρούνται με εξωσωματικέ και τα πάντα και δεν μπορούν να κάνουν παιδιά γιατί είναι άξιε να κάνουν παιδιά και υπάρχουν και μάνε που δεν είναι άξιε να κάνουν παιδιά και κάνουν παιδιά. Τι θέμα ανοίγει τώρα εσύ, μπορεί να μου πει. Άλλη ερώτηση έκανα. Εγώ δεν τα Ναι, γνωρίζω τι αυτά. ερώτηση θες να μου κάνει. Α, Εγώ έχω παιδί εσύ μπορείς 15 να χρονών. κάνεις Έχω παιδιά. παιδί 15 χρονών. Πού θες να το πάω στο θέμα σου. Έχεις γεννήσει παιδί 15 χρονών. Οι άντρες γεννάνε. Όταν ήμουν άντρας, το γέννησα. Πάμε παρακάτω. Τώρα δεν είμαι. Και έχω ταυτότητα γυναικεία. Μην το ξεχάσεις. Άμα θέλω, πάω στο τμήμα και σε τρίβω στη μούρη όποτε θέλω. Έχω αλλάξει όλα Καλά. περιοδικά. Τώρα μπορείς να κάνεις παιδιά. Μα γιατί να κάνω αυτό έχω. Βρε, Γιατί δεν αν μου απαντάς το μπορείς. ερώτημα που σου έθεσα κι εγώ. Γιατί δεν μου απαντάς το ερώτημα που σου έθεσα κι εγώ.
κάνω μία ερώτηση σαν εγκυκλοπαίδεια. Άλλο ρωτάω, εγώ δεν τα γνωρίζω αυτά. Λέω, ναι, με τις εγχειρήσεις που έχεις κάνει τώρα, μπορείς να κάνεις παιδιά. Δεν σε ειρωνεύομαι. Όχι. Όχι. Ναι, όχι. Γενικά τη γιορτή της γυναίκας δεν θεωρώ. Η γυναίκα γιορτάζει κάθε μέρα. Απλά το θεώρησα γελίο. Ότι το τραβάνε Ναι, και το λένε ηρωνικά εγώ τα σου λέω, χρόνια πολλά. να κάνει μια γυναίκα. Δεν κάνει μια γυναίκα. Δεν την κάνει γυναίκα το να γεννήσει παιδί. Υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες. Θα σου ξαναπώ ξανά με ήρεμο τρόπο. Υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες που είναι πολύ άξιες για να γίνουν γονείς και δεν μπορούν να κάνουν παιδιά γιατί έχουν πρόβλημα. Μην θίγει τέτοια πράγματα. Είναι πολύ δύσκολο. Όχι, εγώ από σχόλια άλλων άλλο κατάλαβα ότι δεν έχεις αλλάξει τα γενετικά σου όργανα. Αυτό μου Αυτή έδωσε είναι να δικιά σου καταλάβω άποψη. κάποιο. Εγώ σου απάντησα σε σχόλιο. Δεν έχουμε κάνει μαζί σεξ, δεν ξέρεις το τι έχω. Και αν δεν με δεις από κοντά, δεν θα μπορείς να καταλάβεις το τι έχω. Και εσύ έλεγες τα δικά σου. Το έγραψες στο σχόλιο. Όταν φουντώνεις, εσύ τι κάνεις, πες μου, μιλάς με 100% Σε φούντωσα λογική. εγώ. Σε φούντωσα εγώ. Όχι, οι εσύ άλλοι. με όλα αυτά που με φούντωσες, με όλα αυτά που μου φούντωσες και με αυτά που μου λες, πάλι σου μιλάω ήρεμα και σου δίνω να καταλάβεις ότι αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό. Θίγεις κάποια πράγματα που είναι πάρα πολύ λεπτά. Μάνα, καλύτερα να το βουλώνουν μερικοί. Θίγεις κάποια πράγματα που κάποιοι άνθρωποι είναι πολύ δύσκολο για αυτούς. Ειλικρινά. Αυτό το πράγμα δεν πρέπει να το ξαναπιάσεις. Το λέω για το καλό σου, μην το ξαναπείς αυτό το πράγμα. Γιατί είναι πολλές γυναίκες που δεν μπορούν να κάνουν παιδιά και τρέχουν σε γιατρούς για χρόνια και δεν μπορούν να κάνουν ακόμα παιδιά. Είναι εντελώς διαφορετικό το θέμα το Ναι, δικό δεν σου μπορεί. με το. Δεν κάνει μια γυναίκα, δεν τι κάνει το να κάνει παιδί. Ούτε Όχι. μια γυναίκα που δεν είναι άξια να κάνει μάνα. Πόσες είναι που γεννάνε τα παιδιά τους και είναι στα ιδρύματα. Τι είναι αυτή η Έχεις γυναίκα? μπερδέψει τα πράγματα. Άλλο ρώτησα, εάν Ναι, γίνεται τι όταν κάνεις σχέση έχει αλλαγή το αν μπορώ να να κάνω παιδί κάνεις ή όχι, ρε αγάπη μου. Μα σου από εξηγώ τώρα τι περιέργεια, σχέση αν έχει. γίνεται, όχι προς το άτομό σου, γενικά, Αν να το μάθω γεννήσω, εάν δεν γίνεται. γίνεται αυτό. Εσύ με την ερώτηση έτσι όπως την έκανες ηρωνικά, πήγαινε εκεί πέρα το θέμα. Το ότι και να Άντε άλλαξες δεν πάλι. μπορείς να κάνεις παιδί. Το παίρνεις ηρωνικό. Δεν είναι Μα έτσι το ηρωνικό. Τι είναι. ρώτησες. Έτσι το ρώτησες και σου λέω μη κάνεις αυτή την ερώτηση. Έτσι το ρώτησες. Με αυτό το ύφος το ρώτησες και σου λέω μη πιάνεις τέτοια θέματα. Το λέω για σένα. Καθαρά για σένα, όχι για μένα. Δεν ήταν ηρωνικό. Αλήθεια δεν ήταν ηρωνικό. Δεν ξέρω. Άντερας προς άντερα αυτά. Εγώ δεν τα γνωρίζω, εντάξει. Γνώρισα εσένα αυτή τη στιγμή κάτω από κακές συνθήκες και σου έκανα μια απλή ερώτηση. Όχι για Ωραία, εσένα. σαν ερώτηση θα το δεχτώ. Σαν ερώτηση να το Αυτή. δεχτώ. Και σου απάντησα Αυτό με σου. πολλούς τρόπους. Ότι ρε παιδάκι μου, Είναι που κάνουμε αυτό το ειρωνικιά. πράγμα. Κοίτα τώρα, κοίτα. Κοίτα τώρα, δεν σε ξέρω σαν άνθρωπο. Ειλικρινά δεν σε ξέρω σαν άνθρωπο. Αν τη κάνει σε μια άλλη γυναίκα που όντως δεν μπορεί να κάνει παιδί, ξέρεις που θα τη στείλει. Κατευθείαν στον ψυχίατρο. Κατάλαβες. Δεν είναι το θέμα. Εμένα, εγώ ξέρω να αντιμετωπίζω καταστάσεις και συμπεριφορές. Αυτό είναι πολύ δύσκολο να το θίξεις αυτό το κομμάτι, το θέμα παιδιού. Γιατί Επειδή είναι το πάρα πολύ γράψανε δύσκολο. ότι είναι παιδί, γι' αυτό σε ρώτησα. Μου το γράψανε. Είναι Αλλά, εν ακόμα, πάση πες, λέει να περιπτώσει, κατεβάσει το βίντεο. τι? Δεν είναι Λέει, ωραίο να πες να συζητάς κατεβάσει για. το βίντεο. Ε? Μου λένε εδώ να σου πω να κατεβάσεις το βίντεο. Ποιο βίντεο δεν έχω καταλάβει ακόμα. Εγώ δεν προσθέτω να διαβάσω καν, δεν έχω ξαναμπεί σε live και είναι πολύ γρήγορα. Αμορή αρρώστια. Δηλαδή Στήλωση. κατάλαβες. Μαζί μου τώρα εσύ, μπορείς να συζητήσεις και να συζητήσουμε και ωραία. Δεν κάνει το παιδί, ειλικρινά. Το να σε κάνει γυναίκα δεν σε κάνει ένα παιδί, αγάπη μου, ειλικρινά. Και το λέω και για σένα, γιατί μπορεί να βρεθεί αύριο μεθαύριο να το πει σε κάποια που να πληγωθεί όντω, αλήθεια. Μα δεν ρωτάω την κάθε μία. Απλά σε αυτά τα θέματα, είτε είναι λεσβίες, είτε είναι οτιδήποτε είναι ο καθένας, δεν τα γνωρίζω, ούτε έχω ασχοληθεί. Τελευταία έχω γνωρίσει και μία κοπέλα στην παρέα και ρωτώ διάφορα για να μαθαίνω. Από Ξέρεις, περιέργεια. αγάπησε να σου. Είμαι πολύ συζητήσιμος άνθρωπος, ειλικρινά. Μπορείς να έρθεις στο Facebook να με βρεις όπου και να θες να σου λύσω ό,τι απορία έχεις μέσα στο μυαλό σου να στη λύσω. Μα δεν σε Έχεις έψαχνα. λάθος πρότυπο. Απλά μπορεί να είμαι ηρωνικιά, αυτός είναι ο τρόπος μου να πω Ναι, «Μωρή, έχεις πώς λάθος είσαι, τρόπο. άνοιξε τα Εσύ δεν φρύδια το σου». ξέρεις.
Εσύ δεν με ξέρεις. Εγώ δεν σε ξέρω. Έτσι όπως το έγραφες και έγραφες πολύ άσχημα σχόλια για μένα, λογικό είναι και εγώ να κάνω βίντεο και να σε βρίσω. Γιατί έγραφες πολύ άσχημα πράγματα, ειλικρινά. Θεωρώ πολύ χαζό αυτό που ανεβάζει ο ένας του αλλού στο TikTok βίντεο. Ναι, και εγώ στον κατέβασα. Και τι έγινε. Έκανα αναφορά και κατεβάστηκε. Τι κερδίσαμε, ας πούμε. Ωραία, κράξανε, υποστηρίξανε, χεστήκαμε. Τώρα δεν θα κοιμηθείς το βράδυ ή δεν θα κοιμηθώ εγώ. Δεν βλέπω και τα σχόλια. Τέλος πάντων, εγώ θα κατεβάσω τα βίντεο που σου έχω φτιάξει. Κατέβασε και εσύ, αν μου έχεις φτιάξει βίντεο, δεν ξέρω τι έχεις κάνει. Και να τελειώσω το θέμα εδώ. Να είναι. Φάτα μου, ρε. Έκανε λέει βίντεο για την Άσπα. Έχει τόσο ανώμαλος εντωμεταξύ. Δεν ξέρω τι θεωρεί πια ο κόσμος ανομαλία. Στην πούτσα σου. Ποιος έχει πούτσα. Εντάξει, Δήμητρα. Ναι. Τα βρήκαμε, τα λύσαμε. Όχι, δεν τα λύσαμε όλα. Τα φρύδια σου είναι τατουάζ. Τα φρύδια μου είναι τατουάζ, αλλά μπορώ να τα βγάλω τι ώρα θέλω. Τατουάζ τριμηνό. Είναι πολύ χοντρά. Ναι, τα είχα κάνει όταν τα έκανα. Ήταν θυμόμαι το χοντρό. Τώρα θα τα βγάλω, θα τα κάνω πιο λεπτά. Άσχετο από αυτό, εγώ θα κατεβάσω όλα τα βίντεο που σου έκανα. Ναι, αλλά τα δικά σου χαρακτηριστικά είναι πιο... για πιο ωραίο φρύδι. Εγώ θα κατεβάσω τα βίντεο σου που σου έκανα, γιατί δεν θέλω να έχω στο προφίλ μου τέτοια. Κατέβασε και εσύ το δικό μου, αν μου έχει κάνει βίντεο, γιατί δεν έχω μπει στο προφίλ σου ακόμα. Και να το τελειώσουμε εδώ. Και ό,τι απορία έχει και θε να με ρωτήσει, βρέθηκε στο Facebook, στείλε με εδώ στο TikTok, δεν έχω πρόβλημα. Να σου απαντήσω σε ό,τι θέλει. Μα είναι πολύ χαζό το να ανεβάζει κάποιον βίντεο. Μα για αφού την με βρίζει, άποψη... τι να κάνω. Ξέρει τι, όταν κάθεσαι και βρίζει, και σου γράφω και είσαι μετά ηρωνική. Και άμα δεις τα σχόλια, δες τα όλα αναλυτικά, σε κανένα δεν σε έβρισα. Και σε ένα βίντεο που είδα ότι έχεις παιδί, νόμιζα ότι είναι αγόρι και σου λέω, σου εύχομαι το αγόρι σου να βγει σαν εμένα. Να δω μετά τι θα κάνεις. Όχι σαν εμένα, χειρότερα από μένα. Δεν ήταν παιδί μου, είναι το βαφτιστήρι μου. Ναι, και όταν είδα εγώ το βίντεο, σου εύχομαι. Λέω, αφού έχεις αγόρι, σου εύχομαι να βγει χειρότερο από μένα, να δω τι θα κάνεις. Αυτό είπα και ναι, δεν και είναι εγώ κράξιμο. Δεν είδα το σχόλιο δικό σου, ούτε καν είδα ότι ήταν σχόλιο δικό σου. Ήταν τόσο πολλά τα σχόλια που δεν μπορούσα να δω. Ναι, αυτό το έγραψα εγώ. Γιατί σου λέω, ξέρω τι έγραψα και ξέρω τι διάβασα. Και πάλι δεν έβρισα. Εσύ μπορείς και να θυμάσαι. Τι να σου κάνω, εσύ κάνεις live, κάνεις το ένα, κάνεις το άλλο. Εγώ δεν μπορώ να τα θυμάμαι. Ποιος θα σε πείδα για εσένα. Πολλοί πίστεψέ με. Κρά κάνουν. Φαγωθήκανε με το μαλλί μου ότι είναι λαδωμένο. Οι ρατσιστές. Έκανα μπάνιο, έβαλα σιλικόνι και αυτό δεν στεγνώνει. Και όποιος θέλει λάδι να μου στείλει τη διεύθυνση να του στείλω που μου γράφουν. Τα δικά μου μπορείς να τα διαβάσεις, τα σχόλια. Όχι, ό,τι γράφουν σε σένα είναι σε σένα και ό,τι γράφουν σε μένα είναι σε μένα. Δεν είναι σαν το Instagram ή το Facebook που τα βλέπουμε όλοι. Τώρα κοροϊδεύουν τα φρύδια μου γιατί προφανώς τώρα μπήκανε και νομίζουν ότι είναι το φυσικό μου επειδή έχουν πασαληφθεί μου μαρκαδόρο. Τέλος πάντων. Είμαστε ενάντια στους ρατσιστές λένε, αλλά όλα τους τα σχόλια είναι ρατσιστικά. Ρατσισμός νομίζουν ότι σημαίνει μόνο όταν κάποιος έχει αλλάξει φύλο. Μόνο αυτό είναι. Τα υπόλοιπα είναι bullying. Που το 1988 που γεννήθηκα εγώ, υπήρχε απλά κακή αντιμετώπιση και βρισιά. Το bullying είναι το μοντέλο. Το να λες την άποψή σου χωρίς να προσβάλλεις τον άλλον, είναι άποψη. Όταν το προσβάλλεις τον άλλον, είναι αυτό που λες. Καρκίνο, 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 καρκίνο. Ναι, οτιδήποτε και να πει ο άλλος μετά, από εκεί και πέρα, εφόσον δεν είναι άποψή του, από εκεί και πέρα είναι ρατσιστικό ή οτιδήποτε. Εφόσον σε προσβάλλει. Γράφει ο ένας, μία, κοίτα ένα ζαμπονάκι. Δεν μπορεί να είναι προσβλητικό αυτό, ό,τι και να θέλει να πει.
Ο άλλος λέει 10 φορές έγραψε καρκίνο. Ποιος είναι ο προσβλητικός και ο ρατσιστής και ο κακόψυχος? Ποιος από τους δύο? Το ζαμπονάκι ή ο καρκίνος? Καρκίνο κολλήσεις εσύ και όλο στο σόι, ηλίθιε, ηλίθια, όποιος κι αν είσαι. Αυτά είναι τα άσχημα. Το να κοροϊδέψεις κάποιον που δεν έχει μάτι, πόδι, δεν ξέρω εγώ τι. Εσύ είτε είσαι αγόρι, είτε είσαι κοπέλα, είτε είσαι... δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Κανένα. Θα μπορούσα εγώ να σε κοροϊδέψω και πω πω μου θύκτηκε. Σοβαρό πράγμα που ασχολούμαστε. Δεν έπρεπε να γίνει έτσι. Γιατί δεν ήταν τραγικό αυτό που σου είπα. Μην γουρλώνεσαι πάλι, εντάξει. Τα είπαμε. Εγώ γράψα πολύ λάθος. Συγγνώμη, τι να σου πω. Αυτό είναι ο τρόπος. Εγώ θα κατεβάσω τώρα το βίντεο, αλήθεια. Ειλικρινά, θα κατεβάσω το βίντεο γιατί δεν θέλω. Ειλικρινά δεν θέλω. Άμα με ξαναβρεις, να ξέρεις ότι η ηρωνία μου δεν είναι ηρωνία. Είναι ο τρόπος μου. Ο κανονικός. Άλλο να μου το πεις. Θες κάτι, πάρε με στο Messenger. Γράψε με στο TikTok. Άλλο να μου το πεις και να μου πεις, ξέρει κάτι, το εννοώ έτσι. Ή να σου πω αυτό που λες τώρα δεν μ' αρέσει. Και άλλο να το γράφεις. Όταν το γράφεις, άλλο μπορεί να το διαβάσει αλλιώς. Τα γραπτά δεν βγάζουν νόημα. Το ξέρω. Αν πολλές έχεις φορές πρόβλημα, λέει, μία, αν έχεις μία πορεία, αν έχεις μία πορεία, πάρε με στο Messenger. Έχω 3 Facebook. Βρες με σένα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να σου απαντήσω ό,τι ώρα και να είναι. Όταν μου μιλάς όμως θα είναι τελείως διαφορετικό και θα σου εξηγήσω και εγώ αναλυτικά. Αυτό που θα με ρωτήσεις, αν το ξέρω βέβαια. Αν δεν το ξέρω, θα σου πω αγάπη, δεν το ξέρω. Μπορούσε να γίνει από την αρχή, δεν χρειαζόταν τώρα όλο αυτό. Γράφουν, ούτε μπορώ να διαβάσω, ούτε με νοιάζει τι γράφουν. Δεν είναι σημασία, εγώ δεν διαβάζω το κάπου που λένε. Εγώ μαζί σου μιλάω. Συγγνώμη, το γράφησαν ορθόγραφα. Και δεύτερον, δεν θα μου πει κανένα αν θα ζητήσω ή αν δεν θα ζητήσω. Που έχω ζητήσει. Πούπα. Τέλος πάντων. Θέλω να συνεχίσω να κάνω TikTok αφού ξεβάψω αυτό το απέσιο ηλίθιο μαρκαδόρο άμα φεύγει. Γιατί ήταν και της κόρης μου και παίζει να μην φεύγει. Και πάρτα με πιο χιούμορ. Δηλαδή φαίνεται σαν να έχεις κάτι. Δηλαδή σου λέει κάποιος κάτι και πιάνεσαι. Για ποιο όχι, λόγο. Όχι, προσπαθήσω να διαβάσω ένα σχόλιο αλλά έφυγε. Όχι, δεν λέω είναι άμα σου πει κάποιος κάτι... Γιατί να το πάρεις σαν προσβολή, έχεις κάτι μα που δεν σε ήταν ενοχλεί. Ένα, αυτό σου λέω, δεν ήταν ένα. Άμα ήταν ένα και έβλεπα το απαντούσε ο άλλος κάτι και δεν το συνέχιζε, δεν το σβήνω το σχόλιο και τελειώνω υπόθεση. Εσύ έκανε ένα βίντεο, το συνέχιζε, το ξανασυνέχιζε. Το... δεν λέω, δεν σταματάει. Θέλω να δεν σταματάω πρώτη. Λέω, δεν θα το σταματήσει ποτέ. Τέλος πάντων. Αυτό κλείνουμε, γιατί πρέπει να... Ναι. Καλή συνέχεια. Άντε, καλή συνέχεια. Πάω να σβήσω και τα βίντεο. Εσύ μου έκανες βίντεο, άμα μου έκανες σβήσω, κατέβασέ το. Μπορείς να βγεις. Θα το κατεβάσεις, ναι, θα το βγάλω εγώ. Θα το κατεβάσεις το βίντεο, Μαρή. Ναι. Οκ, άντε, πάω να σβήσω και εγώ τα δικά μου. Bye. Μαλάκα, δεν καταλάβαινε. Πάνε δε στο βίντεο. Το έχω δει, Μαρή. Απλά έκανα ότι δεν το είδα. Μαρή, δεν καταλάβαινε. Αχ, πάλι καλά που δεν έβρισα. Κρατήθηκα. Κυρία πάλι. Αστρωμένη, γάμισε τα. Μαλάκα, δεν καταλάβαινε. Μόνο μαζί μου θα κάνεις live. Όχι με αυτές τις σάπιες. Δεν καταλάβαινε. Τι να καταλάβει ρε, αυτή ξέρεις τι έχει πει. Θέλεις λέει Ζάναξ. Τι Ζάναξ μωρή Λίδια, τα έχεις πει όλα. Ήθελα να σε πάρω τηλέφωνο να σου πω άσπα. Κλείσεις το στιμούρι, σε παρακαλώ. Ρε, να σβήσεις το βίντεό μου θέλω. Μου έκανε και βίντεο αυτό το τηλέφωνο. Ποιο βίντεο ρε φίλε, αυτή έτσι πως είναι. Χρόνια πολλά καταρχάς σε όλους και να, όλες, βασικά σε όλες, εδώ μέσα. Χρόνια πολλά και σε σένα. Πολύ ωραία τη χειρίστηκα, είδες. Ούτε έβρισα τίποτα, κυρία. Ναι, πώς το χειρίστηκες έτσι.
Δεν ξέρω. Λέω τρελή είναι αυτή. Υπό άλλες συνθήκες, άμα την είχες μπροστά σου, τι μπορούσε να τις έχεις κάνει. Ξέρεις τι, όχι, ξέρεις τι. Επειδή όταν αυτή έχει μπερδέψει τώρα το να λες την άποψή σου με το να προσβάλλεις τον άλλον, αν την έβριζα κι εγώ, θα έλεγε α, και εσύ τώρα ο μπούλινγκ μου κάνεις. Περίμενε το παραμικρό. Περίμενε αυτή. Βρέτε τα πώς. Περίμενε τώρα αυτή πώς και πώς εγώ να τη βρίσω. Και έβλεπα ότι δεν τη βρίζω και τη εξηγώ πράγματα. Όταν με ρωτούσε κάτι, εγώ την εξηγούσα. Παιδί μου, σε έβλεπα. Εκεί που, μου έβλεπα, είπε, εκεί που μου είπε και καλά για το παιδί και τη είπα μετά πόσες γυναίκες είναι που δεν μπορούν να κάνουν παιδιά και είναι άλλες που είναι στα ιδρύματα και τα. Εκεί κοκάλωσε. Σου λέει τώρα είπε μαλακία. Εκεί δεν ήξερε. Μα δεν καταλάβαινε, ρε, αλήθεια. Ήτανε μαστρωμένη η τύψα. Πρέπει να πίνει φάρμακα. Τη είπα σε κάποιον. Άντρας είναι, λέει η άλλη. Ναι, ρε φίλε, γιατί ενδιαφέρεσαι. Πήγαινε να σου δείξει ένα γρήγορο μπαμπαμ. Άσπα, θα με κάνετε μπλοκ πάλι, ε. Ειδικά εκεί που τη είπα, λέει. Που τη είπα, τι τη είπα. Λέω να δε μαζί, δηλαδή. Αχ, θέλω να το καλάθω. Τι έζησε τι κάνεις. Τι μέρα και αυτή. Τι. Τι κάνεις. Τίποτα, θέλω να φάω. Και γιατί δεν τρως. Αφού έκανα με αυτή. Έχω ερώτησες, λέει. Τι έρθεις με το ταξιάδι και να κάνω ερωτήσεις που το ξέρω από παιδί. Να σε ρωτώ, θα σε απαντάω εγώ. Τι λέει. Έχω ερωτήσεις, λέει, Μπακοδί. Τι ερωτήσεις. Αυτά. Εγώ κλείνω, ταξιάρχη. Έλα μετά τις 9. Μετά τις 9 εγώ θα είμαι για ύπνο. Ναι, ναι. Τι κραγιό φοράς. Θα σου βάλω λουλούδια. Δεν φοράω κραγιό. Άντε, εντάξει. Όταν έρχεσαι τις μαλακίες να προσέχετε. Δεν φοράω κραγιόν, Μαρή. Με λύσαξες εσύ με το κραγιόν. Άντε, φιλάκια, Ραφαήλ. Ταξιάρχη. Όλο Ραφαήλ σε λέω, μαύρε. Ναι. Θα μου φέρεις παπούτσια, το Πάσχα. Το Πάσχα περιμένω ναι, παπούτσια. Ναι, ναι, σε βάφτισα. Λαμπάδα μόνο θα σου φέρω. Παπούτσια δεν έχει. Μια χαρά περπατάς. Λαμπάδα θα γίνω εγώ από μόνος μου. Δεν χρειάζεται. Οι άλλοι το βίντεο λέει πώς δίνει. Καλά, τώρα θα πάω να τους πω να τους σβήσει. Άντε, φιλιά.